θέμα να υποστηρίζει μια νεαρή τον πατέρα της για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κύριε Χρυστοδουλίδη? Έχει πολλά μήνυματα. Το πρώτο μήνυμα είναι η ανάγκη στήριξης της οικογένειας, η ανάγκη στήριξης όλων των συμπατριωτών μας, αλλά την ίδια στιγμή, και αυτό αν θέλετε είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της δικής μας προσπάθειας, η ανάγκη να στηρίξουμε τη νέα γενιά. Ξέρετε, όπως ενδιαφέρομαι για τα δικά μου παιδιά, ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενδιαφέρομαι για τα παιδιά όλων των συμπατριωτών μας, για το μέλλον της νέας γενιάς, για την οποία θα πρέπει να δημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική. Και θεωρώ ότι μέσα από την δική μας προσπάθεια, μια προσπάθεια, αν θέλετε, ανανέωσης, μπορούμε, ναι, έχουμε συγκεκριμένο πλάνο, έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό για να δημιουργήσουμε αυτή την ελπίδα και αυτή την προοπτική. Ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, πιστεύετε με το τέλος ουσιαστικά αυτού του μακρινού δρόμου που έχει διανυθεί σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, ότι επιβεβαιώνεται ότι κρατάτε την πρωτιά? Αλλάζουν κάπως οι στοχεύσεις σας για αυτόν τον τελευταίο μήνα σε σχέση με μηνύματα που θέλετε να στείλετε προς την κοινωνία, σε σχέση λόγου χάρη με τα θέματα της αποχής για ενεργοποίηση πολιτών? Είμαι αισιόδοξος στη βάση και των δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ψήφος μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Εκείνο που μπορώ να πω ότι θα εντατικοποιηθεί ακόμη περισσότερο τον ένα μήνα που μας έχει απομείνει, και θεωρώ καλό, το είπα και προηγουμένως, καλό όλους τους συμπατριώτες μας και ειδικότερα τη νέα γενιά να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία. Κύριε Χρυστοδουλίδη, πώς εξηγείτε το ΤΕΜΕ, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ενώ με επανειλημμένες δηλώσεις του έχει εκφραστεί υπέρ του Προέδρου του ΔΣΥ, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΔΣΥ ακολουθεί εσάς και συνεπώς δεν έχουν πιστεί όχι μόνο από τον κύριο Αβέροφ, αλλά ιδιαίτερα από τον πρόεδρο Αναστασιάδη? Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Πρόεδρος έχει τοποθετηθεί κατ' επανάληψη για το συγκεκριμένο θέμα, για τις εκλογές γενικότερα, για την επόμενη μέρα των εκλογών. Εκείνο που μπορώ να αναφέρω για τη δική μου υποψηφιότητα είναι μια υποψηφιότητα η οποία είναι εδώ για να ενώσει τον κυπριακό λαό και σε καμία απολύτως περίπτωση για να διχάσει ή να δημιουργήσει διαχωριστικές γραμμές. Τα προβλήματα, οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο δεν έχουν ούτε κομματικό χαρακτήρα, ούτε ιδεολογική προέλευση. Και η δική μου έντονη πεποίθηση είναι ότι μέσα από μια συλλογική προσπάθεια μπορούμε σαφώς καλύτερα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Εξάλλου, αυτή είναι και απαίτηση της κυπριακής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ.